Και τώρα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΤΑ με τη Μάρα Ζαχαρέα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Οι Ισραηλινοί προελάβουν αργά αλλά σταθερά στη Γάζα, ενώ πριν από λίγο βομβαρδίστηκε προσφυγικός καταβλισμός. Χαλάει ο καιρός από την Πέμπτη, φόβος και τρόμος στα καθάριστα ρέματα, στο στούντιο Βασίλης Κικίλιας. Επεισόδια ξανά στα Εξάρχεια, Μολότοφ σε σχολεία, ποινικές ευθύνες σε τρεις αξιωματικούς για τους Κροάτες. Θα ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με τις αλλαγές που έρχονται στην φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών. Επανέρχεται το τεκμαρτό εισόδημα, αλλά μειώνεται το τέλος επιτιδεύματος. Ο δημοσιονομικός χώρος θα οδηγήσει πιθανώς σε νέες παροχές. Δυστυχώς ξεκινάνε οι έλεγχοι και στους ανθρώπους που είναι πάρα πολύ τυπικοί, σωστοί και με την αγωνία τους όλα αυτά τα χρόνια για να είναι στην εφορία και σε όλους τους δημόσιους φορείς εντάξει, και βλέπουμε ότι θα έρθουν και σε εμάς να κάνουν τους ελέγχους, που είναι άδικο. Η κυρία Χρυσάνθη Κουζούμη, όπως και άλλοι 705.000 ελεύθεροι επαγγελματίες, είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν τεκμαρτό εισόδημα τουλάχιστον 10.920 ευρώ και θα πληρώσουν φόρο τουλάχιστον 1.102 ευρώ. Η κυβέρνηση προχώρησε στο μέτρο αυτό διότι 5 στους 6 ελεύθερους επαγγελματίες δηλώνουν ετήσιο εισόδημα ίσο ή και λιγότερο από έναν υπάλληλο που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό. Εγώ βγάζω 500-400 ευρώ. Το μήνα. Το μήνα, ναι. Δεν είναι δίκαιο αυτοί που βγάζουν 2-3 χιλιάρικα να πληρώνουμε τα ίδια. Σίγουρα πρέπει να υπάρχει ισονομία. Η κυβέρνηση δίνει κίνδυνο σε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες με την ταχύτερη μείωση του τέλους επιτιδεύματος. Όσοι εμφανίζουν κέρδη πάνω από αυτό το κατώτατο τεκμαρτό όριο θα απαλλάσσονται από το 2024 αυτομάτως από το 50% του τέλους επιτιδεύματος. Ενώ για τους υπόλοιπους η έκπτωση θα είναι της τάξης του 25%. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όποιος δηλώσει έως 10.920 ευρώ θα γλιτώσει 160 ευρώ τέλος επιτιδεύματος. Ενώ αντίθετα, όποιος δηλώσει πάνω από αυτό το ποσό γλιτώνει αυτόματα 325 ευρώ. Είμαστε έτοιμοι, κόβουμε όλες τις αποδείξεις όπως βλέπετε εδώ. Δεν αφήνουμε τίποτα στον πελάτη, περιμένουμε τον πελάτη να τον εξυπηρετήσουμε. Το θέμα όμως είναι, κόβουν όλοι οι επιχειρηματίες τις αποδείξεις. Γιατί καινούριο σύστημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες? Διότι το 71% των ελεύθερων επαγγελματιών δήλωσε το 2022 ετήσιο εισόδημα κατώτερο από το εισόδημα του μισθωτού με τον κατώτερο μισθό. Το τεκμαρτό εισόδημα είναι μαχητό από τον ελεύθερο επαγγελματία, δηλαδή μπορεί να το αντικρούσουμε στοιχεία. Έτσι θα χάσει όμως την ελάφρυνση από το τέλος επιτιδεύματος που ψαλιδίζεται ένα χρόνο νωρίτερα. Ο ΣΥΡΙΖΑ προέβλεπε φορολογική ελάφρυνση 1.500 ευρώ για αυτοαπασχολούμενους και ατομικές επιχειρήσεις. Η Νέα Δημοκρατία φέρνει ελάχιστο φόρο 1.700 ευρώ με νέα τεκμήρια και τη μη κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος. Θα συνδεθούμε τώρα με το Υπουργείο Οικονομικών και τον Γιώργο Σαραντάκο, ο οποίος παρακολούθησε την έκτακτη συνέντευξη τύπου του αρμόδιου Υπουργού Κωστή Χατζηδάκη και έχουν βγει, Γιώργο, ενδιαφέρουσες ειδήσεις για όλους τους πολίτες. Ακριβώς, Μάρα, για όλους τους πολίτες και για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες. Και προσέξτε λοιπόν πώς θα αυξηθεί ο φόρος που θα πληρώσουν όλοι εκείνοι που δεν πλήρωναν τόσα χρόνια. Όταν λοιπόν ο υπάλληλος αυξάνεται οι αποδοχές του με βάση τις τριετίες που έχουν ξεπαγώσει, τόσο θα αυξάνεται και το τεκμαρτό εισόδημα του επιχειρηματία, του επαγγελματία. Έτσι λοιπόν μπορεί κάλλιστα, αν έχουν ξεπαγώσει τρεις τριετίες του υπαλλήλου, από τα 10.196 ευρώ που είναι τώρα, να ξεπεράσει τις 14.000 ευρώ. Αν τώρα ο επιχειρηματίας αυξάνει τις αποδοχές του υπαλλήλου του, τόσο αυξάνεται και το τεκμαρτό εισόδημα που έχει εκείνος και βάσει το οποίο θα φορολογείται. Υπάρχουν περιπτώσεις, Μάρα, που αν το τεκμαρτό εισόδημα, αν το τζίρο, συγγνώμη, του επιχειρηματία είναι υπερδιπλάσιος του μέσου τζίρου που έχει ο κλάδος που βρίσκεται, δηλαδή ένα κομμωτήριο, ένα εστιατόριο, οτιδήποτε, τότε μπορεί να φτάσει να πληρώσει τεκμαρτό εισόδημα 50.000 ευρώ. Φυσικά με αυτόν τον τρόπο εξοικονομούνται και χρήματα. Υπολογίζεται ότι θα εξοικονομηθούν περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ από τη φορολόγηση αυτή και 100 εκατομμύρια από τις ελαφρύνσεις που είχαν αυτοί οι επαγγελματίες οι οποίοι δεν πλήρωναν φόρο στην ουσία. Είτε επίδομα θέρμανσης, είτε οποιοδήποτε άλλο επίδομα. Τα χρήματα αυτά λοιπόν θα δοθούν από το κράτος είτε για φορολογικές ελαφρύνσεις είτε για μείωση μακροπρόθεσμα των φορολογικών συντελεστών. Μένει να τα δούμε όλα αυτά και κατά πόσο θα πεταχτεί η φοροδιαφυγή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ας δούμε τις αντιδράσεις των κομμάτων της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης.
Η άδικη φορολογική πολιτική συνεχίζεται με σκοπό την εξέβρεση πρόσθετων εσόδων πέραν των υπερεσόδων από την έμεση φορολογία για τη χρηματοδότηση πλήθους φοροαπαλλαγών που αφορούν όμως λίγους και ισχυρούς. Η νέα φοροεπιδρομή δεν θα περάσει. Αυτοαποσχολούμενοι ελεύθεροι επαγγελματίες να καταδικάσουν την πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που υποσχόταν προεκλογικά ανάπτυξη για όλους και τώρα τους κυνηγά και με τον οργανωμένο συλλογικό αγώνα τους να ματαιώσουν τα αντιλέκα σχέδιά της.